Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Νομίζω ότι είμαστε σε θέση να καλησπερίσουμε την κυρία Άννα Μονογιού και να την ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαι καλά, το ίδιο εύχομαι και για εσάς. Να είστε καλά. Κυρία Μονογιού, είναι η πρώτη φορά που βρίσκεστε στην πόλη του Αγρινίου? Έχετε ξαναέρθει για κάποιο έργο? Είχα έρθει παλιότερα με μια παράσταση καλοκαιρινή, πριν χρόνια όμως, αρκετά. Μάλιστα. Οπότε αυτή είναι μια ακόμη επίσκεψή σας, η οποία θα έχει και διάρκεια μαζί, μαζί με την κυρία Βογιατζάκη. Να ξεκινήσουμε λέγοντάς μας δύο λόγια για το έργο, για το έργο και για το ρόλο σας φυσικά. Ναι, είναι το έργο που αναφέρεται σε δύο γυναίκες, για τη σχέση των δύο γυναικών, από τη μικρή, από μικρή ηλικία μέχρι τα βαθιά γεράματά τους. Αυτή η σχέση περνάει από δοκιμασίες, με εμπόδια, χαρές, συγκρούσεις, αλλά τελικά είναι ένα ταξίδι. Το ποιος ανακάλυψε την Αμερική είναι ένα ταξίδι στο, στον κόσμο μας, στον εαυτό μας, να βρούμε έτσι τον εαυτό μας, τις ισορροπίες μας, να πατήσει ο καθένας τα πόδια του, να σεβαστεί τον εαυτό του και να σεβαστεί και τον απέναντί του. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ουσιαστικά αυτό το έργο αγγίζει νομίζω και την πραγματικότητα, για την καθημερινότητα και αυτό που συμβαίνει πολλές φορές στην ζωή μας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, φωτογραφίζει πολύ τις σχέσεις των ανθρώπων και τον ίδιο τον άνθρωπο και νομίζω ότι πολλοί θα ταυτιστούν είτε με τη μία είτε με την άλλη, γιατί έχουν δύο διαφορετικούς χαρακτήρες, τα ίδια συναισθήματα αλλά διαφορετική στάση ζωής. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι ένας λόγος για να χωριστούν δύο άνθρωποι ή για να απομακρυνθούν, αλλά για να γίνει η ένωσή τους ακόμα μεγαλύτερη και πιο, και πιο βαθιά. Μάλιστα. Να ρωτήσω για τις σχέσεις που υπάρχουν με την κυρία Βογιατζάκη, αν έχετε συνεργαστεί ξανά, αν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε. Δεν έχουμε ξανασυνεργαστεί, είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόμαστε. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ τυχερή για αυτή τη συνεργασία, γιατί εκτός από μια καλή ηθοποιός, η Σοφία είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος. Και το μεγαλύτερο της έτσι στοιχείο, χαρακτηριστικό που το βλέπεις από την πρώτη μέρα κιόλας, είναι η δοτικότητά της. Ισχύει πραγματικά, ισχύει πραγματικά. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε την Τετάρτη, στην εκπομπή της Τετάρτης, και το χαρήκαμε πραγματικά και το χάρηκε και ο κόσμος που είχε την ευκαιρία να μιλήσει μαζί της. Και βεβαίως σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να σας φιλοξενούμε εσάς, κυρία Μονογιού. Να αναφερθούμε βεβαίως και στο γεγονός ότι στο συγκεκριμένο έργο, μέσα στους ανθρώπους που βοηθούν πραγματικά και ουσιαστικά, είναι φυσικά και ο Διονύσης Τσαχνής με τη μουσική του. Θα πω ένα πράγμα. Ο Νίκος ο Καραγιώργος, που είναι και ο σκηνοθέτης μας και σε σκηνοθεσία Κατερίνα Σιόζου, μας έκανε πραγματικά ομάδα. Έχει αυτό το ταλέντο, εκτός από τη σκηνοθεσία, έχει το ταλέντο να ενώνει τους ανθρώπους, να καταφέρει να μας κάνει όλους ομάδα και να δίνει και να παίρνει ο ένας από τον άλλον. Και να ενώνει βεβαίως ανθρώπους που δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί εύκολα να ήταν μαζί σε μία δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό και ειδικά στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, να υπάρχει ηρεμία, να υπάρχει έτσι μια τέτοια κατάσταση μέσα από την οποία όλοι μαζί μπορούν να συνεργάζονται και να βγάζουν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Ναι, ναι, βεβαίως. Γι' αυτό και στην ομάδα μας, γιατί θα τον ονομάζονται στην ομάδα μας ο Διονύση Τσακνής, ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί έκανε μια μουσική εξ αρχής που μας άνοιξε πολλούς δρόμους. Και η μουσική που μας ταξίδεψε και η στίχη του. Μάλιστα. Να ρωτήσω αν είχατε προλάβει να γνωρίσετε την Χρύση της Πιλιώτη. Όχι, δυστυχώς δεν είχαμε γνωριστεί.
Βεβαίως την ξέραμε και ως συγγραφέα και γιατί αυτό το έργο έχει εξαντληθεί, έχει παιχτεί σε πάρα πολλές χώρες και μπορείς να καταλάβεις τον άνθρωπο μέσα από το ίδιο του το έργο. Έτσι τη γνωρίσαμε και εμείς δηλαδή τη Χρύσα, μέσα από το έργο της. Μάλιστα. Να αναφερθούμε λίγο στην παράσταση και να πούμε ναι. ότι θα είναι κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 17 Απριλίου, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Θα έρθείτε, έτσι? Εννοείται ότι θα έρθουμε και θα δούμε πώς και πώς και να απολαύσουμε το έργο και να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Θα είναι πραγματικά τιμή για εμάς να σας γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε όλη την ομάδα, όπως λέτε και εσείς. Ναι, και θέλω να πω δύο λόγια και φυσικά, για την ομάδα. Φυσικά, μας. Φυσικά. Είπαμε ότι είναι ο Νίκος ο Καραγιώργος σκηνοθέτης μας, στη σκηνοθεσία η Κατερίνα Σιόζου, σκηνικά ο Δημήτρης Δήμας, ο υπέροχος Δημήτρης Δήμας, κοστούμια η Αλεξάνδρα Καψάλα, όπου μας, θα το δείτε εξάλλου ότι έκανε υπέροχα κοστούμια, χωρίς να προβάλλει κανένας προσωπικά τη δουλειά του και να θέλει να ξεχωρίσει. Υπάρχει μια ισορροπία στο έργο, από μουσική, από κοστούμια, από σκηνοθεσία, από φωτισμούς. Το ένα βοηθάει το άλλο. Και βγαίνει ένα και βγαίνει και θα βγει και σήμερα και τις επόμενες ημέρες ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, θα συμπληρώσω εγώ. Και αυτό ναι. Οφείλεται, όπως είπατε και εσείς, στην ομάδα. Αυτό είναι στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να είναι ανοιχτοί και να συνεργάζονται με τέτοια χαρά και τέτοιο σεβασμό. Αλλά θα πω και για το η μουσική Διονύση Τσακνής, φωτισμοί Δημήτρης Παπαδάκης, φωτογραφίες Λένα Αρκουμάνη και κατασκευή σκηνικό Νίκος Βελτσίστας. Μάλιστα. 9 και 4 λοιπόν απόψε. Δεν πρέπει να με κλείσετε. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Να πω και κάτι άλλο. Εννοείται, εννοείται. Ο χρόνος στη διάθεσή σας. Θέλω να πω για το, για το διπεστέ εδώ του Αγρινίου. Φυσικά. Ότι είναι... πρέπει να είναι αυτονόητα κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Και όταν δεν είναι, πρέπει να τα καλά να αναφέρονται. Ότι ήρθαμε εδώ και η φιλοξενία ήταν απίστευτη, η αγκαλιά του διπεθέ ήταν πολύ μεγάλη και το σημαντικό ότι βρήκαμε ανθρώπους που δουλεύουν στο διπεθέ χωρίς να το θεωρούν δουλειά. Και δουλεύουν με χαμόγελο και πολύ μεγάλη ενέργεια. Και είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας που ο καθένας κοιτάει μόνο λίγο το βιοποριστικό του και είναι φυσικό, γιατί ζούμε σε δύσκολες μέρες, να υπάρχει τέτοια αγάπη και υποστήριξη από τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά σημαντικό και καλά κάνετε και το τονίζετε. Αν και όπως είπατε, θα έπρεπε ορισμένα πράγματα να είναι αυτονόητα. Δυστυχώς δεν είναι αυτονόητα. Δυστυχώς στις μέρες μας δεν είναι αυτονόητα. Και καλά κάνετε και το τονίζετε, κυρία Μονογιού. Να έρθουμε σε κάποια άλλα πράγματα που αφορούν και τη δική σας παρουσία και πορεία στο χώρο γενικότερα. Εσείς πώς σχολιάζετε τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο χρονικό διάστημα για το χώρο του θεάτρου, του πολιτισμού γενικότερα, με συναδέλφους για τους οποίους έχουν υποθεί και έχουν αναφερθεί πράγματα τα οποία είναι ομολογουμένως πολύ άσχημα? Ναι, το θέμα, επειδή δεν είναι τόσο τόσο εύκολο να συζητηθεί μέσα σε ένα λεπτό. Προφανώς, απλά εσείς αλλά πώς, το πώς... μόνο που θα ήθελα και η ιδεολογία η δικιά μου δηλαδή είναι ότι να δείχνουμε έτσι μια κατανόηση βεβαίως στους ανθρώπους που μπορεί να έχουν πάθει στη ζωή τους, αλλά να βρούμε έναν τρόπο να από την αρχή να σταματάμε την οποιαδήποτε βία. Και οποιαδήποτε βία δεν είναι μόνο η βία, γεννιέται τέλος πάντων και από παράγοντες που δεν υπάρχουν θεσμοί και νόμοι, ώστε να υποστηρίξουν έναν εργαζόμενο. Αν το σωματείο μας και οποιοδήποτε σωματείο ανθρώπων που δουλεύουν, συνδικαλισμός μας δηλαδή,
ήταν τόσο γερός, με πολύ γερές βάσεις για υποστήριξη, δεν θα είχαμε σήμερα, δεν θα είχαμε ακούσει σήμερα αυτά που ακούμε. Μάλιστα. Αυτά μπορώ να πω. Και το κατανοούμε απόλυτα για το, και το σεβόμαστε φυσικά. Ναι, γιατί η βία δεν είναι μόνο αυτά που ακούσαμε. Η βία είναι και το να πηγαίνει ένας άνθρωπος από τη μέρα, από την πρώτη μέρα στη δουλειά του, ιτημένος. Ιτημένος γιατί δεν έχει να πληρώσει το νίκη του. Ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές, κυρία Μονογιού. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Είναι το μόνο βέβαιο. Και με τα όσα συνέβησαν τόσα χρόνια, με τον κορονοϊό, με την οικονομική κρίση, τώρα και ο πόλεμος στην Ουκρανία, πράγματα τα οποία σίγουρα μας επηρεάζουν και θα μας επηρεάσουν πολύ, φοβάμαι, ακόμη περισσότερο. Έτσι, και έχουν επηρεάσει και το χώρο σας και το χώρο του πολιτισμού, της τέχνης. Νομίζω ότι όλους μας έχουν επηρεάσει. Δυστυχώς και τον πολιτισμό τον αφήνουν τελευταίο. Είναι το τελευταίο στροχός της αμάξης, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Αλλά νομίζω ότι όλοι επηρεαζόμαστε από αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο και στην τηλεοπτική σας παρουσία. Να περιμένουμε κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα τηλεοπτικά, κυρία Μονογιού? Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ήσασταν απόλυτη στην απάντησή σας. Όχι απόλυτη, δεν νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά λέω δεν νομίζω, γιατί εγώ ξέρω ότι δεν το κυνηγάω. Όταν δεν το κυνηγάς, είναι επόμενο να κάποιοι δικαιολογημένα κιόλας να σε έχουν ξεχάσει. Αλλά δεν με πειράζει. Όχι ότι έχω βολευτεί και... Αλλά εντάξει. Κατατάσσετε τον εαυτό σας στις ηθοποιούς που ασχολούνται περισσότερο με το θέατρο? Είναι αυτό που η αγάπη σας, δηλαδή, είναι περισσότερο στο θέατρο, ή απλά έτυχε να ασχολείστε περισσότερο με το θέατρο? Έχω κάνει και τα δύο. Έχω κάνει και τα δύο, και μπορεί και τηλεόραση να έχω κάνει περισσότερο από το θέατρο. Ναι, η αγάπη μου, η αλήθεια είναι ότι είναι το θέατρο, και θα ήταν βεβαίως και τηλεόραση αν είχε όλες τις προδιαγραφές για να κάνουμε τη δουλειά μας πιο όμορφη και πιο δημιουργική. Το λέω αυτό και αναφέρθηκα και στην τηλεόραση με το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, έχουμε 1,5-2 χρόνια περίπου, που βλέπουμε σιγά σιγά και τηλεοπτικά να γίνονται ξανά μεγάλες και σημαντικές παραγωγές όσον αφορά την μυθοπλασία, και σε κωμικό επίπεδο και σε δραματικό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ίσως να είναι μια καλή στιγμή ενδεχομένως να έχουμε και την δική σας τηλεοπτική επιστροφή. Ναι, το ελπίζω, αν και δεν είναι και μεγάλος πόθος μου αυτός, γιατί δεν... μάλλον βρίσκομαι σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω, αύριο μπορεί να αλλάξω. Αλλά τώρα δεν το κυνηγάω, για να είμαι ειλικρινή. Το καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Οπότε ευελπιστούμε να πάνε όλα καλά και με τις τελικές σας πρόβες. Να μην έχετε το εντάξει, άγχος υπάρχει, το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πολύ άγχος, γιατί είστε μία καταξιωμένη ηθοποιός, και το λέω με ειλικρίνεια, και εσείς και η κυρία Βογιατζάκη. Και περιμένουμε να απολαύσουμε και εμείς και όλος ο κόσμος σήμερα τη δική σας πρεμιέρα στο Διπεθέ Αγρινίου. Εμείς σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά. Σας περιμένουμε να σας γνωρίζουμε και εμείς από κοντά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας, και είχαμε την ευκαιρία να πούμε όμορφα πράγματα. Να είστε καλά. Ναι. Καλή αρχή. Να είστε καλά. Γεια σας. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.